Πώς θα ασχοληθούμε, πώς θα κάνουμε φινάλε. Θα κάνουμε φινάλε με τον αθλητικό όμιλο Ωκεανός Ηρακλείου. Ένα κολυμβητικό σωματείο που μετρά μόλις λίγα χρόνια ζωής. Έχει καταφέρει να αφήσει το αποτύπωμά του στην κολύμβηση του Ηρακλείου. Προπονητής του Ωκεανού και υπεύθυνος των τμήματων είναι ο κύριος Αντώνης Παπαγρηγορίου. Ψυχή της κολυμβητικής ομάδας η κυρία Έλενα Πασπαλάκη. Ενώ στη συζήτηση που θα πραγματοποιήσουμε, εκτός των δύο που προανέφερα, θα είναι και ο Γεράσιμος Πατούνας που αποτελεί έναν αθλητή, κατά κάποιο τρόπο γέννημα θρέμα του συλλόγου από την πρώτη μέρα ίδρυσής του. Να ξεκινήσουμε, να τους υποδεχτούμε, να τους καλησπερίσουμε και να τους ευχαριστήσουμε και θερμά που θα πραγματοποιήσουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα. Κυρία Πασπαλάκη, κύριε Παπαγρηγορίου, κύριε Πατούνα, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία. Δική μας η χαρά. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά. Κυρία Πασπαλάκη, να ξεκινήσω με εσάς. Είστε υπεύθυνη και διαχειρίστρια του συλλόγου κατά κάποιο τρόπο. Έχετε αναλάβει καθημερινά τη γραμματεία και επικοινωνία και με τα παιδιά και με τους γονείς. Θέλω λίγο να μας βάλετε στο κλίμα της γενικότερης φιλοσοφίας του ωκεανού και κατ' επέκταση πόσα παιδιά απασχολούνται βέβαια και ποια και η δομή του, αν θέλετε. Ωραία. Ξεκινήσαμε το 2015, η ίδρυση του σωματείου ήταν το 2015 και τη λειτουργία την ξεκινήσαμε στην πισίνα του Παγκριτίου Σταδίου. Εκεί σιγά σιγά με τα πιο μικρά παιδάκια, με τις ακαδημίες, κάναμε τα πρώτα μας βήματα. Ο κύριος στόχος και σκοπός και αυτό που θέλουμε να περνάμε στα παιδιά είναι η αγάπη για τον αθλητισμό, η αγάπη για το κολύμπι και ουσιαστικά όλο αυτό να γίνει ένα μέρος της καθημερινότητάς τους. Σήμερα δουλεύουμε σε δύο πισίνες, κάνουμε προπονήσεις στις δύο πισίνες του Ηρακλείου και στην πισίνα του Παγκριτίου Σταδίου και στην πισίνα του Λίδο και συνολικά τη χρονιά που σιγά σιγά ολοκληρώνεται περάσανε από την πισίνα γύρω στα 200 παιδιά στο σύλλογό μας. Τώρα, σχετικά με τη δομή, ξεκινάμε με τα μικρά, τα παιδάκια, τα τετράχρονα, τα οποία ξεκινάνε στα τμήματα της εκμάθησης, τα οποία τα δουλεύουμε στην πισίνα του Λίντο, στην πισίνα εκμάθησης του Λίντο. Σιγά-σιγά, προχωρώντας τα επίπεδα εκεί, περνάνε στη μεγάλη πισίνα, στην πισίνα του Παγκριτίου Σταδίου, που ουσιαστικά εκεί προσπαθούμε τα παιδιά να μάθουν και τα τέσσερα στυλ της κολύμβησης και φυσικά υπάρχουν τα τμήματα του προαγωνιστικού και του αγωνιστικού. Αφορούν παιδιά ηλικίας από 9 ετών και πάνω. Ουσιαστικά 9 έως 12 είναι τα παιδιά του προαγωνιστικού και από 13 χρονών και πάνω είναι τα παιδιά του αγωνιστικού και εκεί σιγά σιγά ξεκινάει και η αγωνιστική δράση των αθλητών. Μάλιστα. Να περάσουμε στον κύριο Παπαγρηγορίου, να μας πει και αυτός να αναφερθεί λίγο. Όσο πιο περιεκτικά μπορεί, έκανε μια πρώτη αναφορά η κυρία Πασπαλάκη, κύριε Παπαγρηγορίου, στη φιλοσοφία του συλλόγου και βέβαια έχετε και σημαντικούς συνεργάτες σε αυτή την προσπάθεια που έχετε ξεκινήσει. Σίγουρα οι συνεργάτες είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω ξανά για την εκπομπή σας. Για μας σημαντική από την πρώτη στιγμή ήταν η παιδαγωγική προσέγγιση στα παιδιά. Νομίζω ότι προσπαθούμε από μικρή ηλικία τα παιδιά να αγαπήσουν το νερό. Δεύτερο κομμάτι, το οποίο θεωρούμε πολύ σημαντικό, είναι να μάθουν την τεχνική των τεσσάρων στυλ της κολύμβησης και έπειτα μέσα από παρέες και κοινωνικές σχέσεις και μέσα από τη διαδικασία των αγώνων να προσπαθήσουν τα παιδιά να μείνουν για πολύ καιρό μέσα στον αθλητισμό και να πάρουν εφόδια για να τα αντιμετωπίσουν αργότερα σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Σίγουρα θα θέλαμε και τα αποτελέσματα και σίγουρα θέλουμε αποτελέσματα, θεωρούμε προσπαθούμε για το καλύτερο. Αλλά νομίζω ότι στις παιδικές ηλικίες και στις εφηβικές ηλικίες έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η φιλοσοφία. Αυτή η άποψή μας από την πρώτη στιγμή. Ξέρετε. Τώρα στη συνάντηση. Ναι. Αν βέβαια όταν ιδρύατε τον ωκεανό, αν περιμένατε ότι πολύ γρήγορα θα είστε ένα από τα κορυφαία κολυμβητικά σωματεία του Ηρακλείου. Αν περιμένατε αυτή την εξέλιξη δηλαδή. Κοιτάξτε, να σας πω. Γενικά είμαι ένας χαμηλών τόνων άνθρωπος. Θεωρώ ότι προσπαθούμε για το καλύτερο. Δεν ξέρω αν είμαστε τα κορυφαία, ο κόσμος το κρίνει αυτό.
Προσπαθούμε πάντως πάρα πολύ και πιστεύουμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα βγάλουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί κάνουμε τις μέγιστες προσπάθειες. Θέλω να αναφερθώ όμως και στους συνεργάτες μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό, αξίζει νομίζω να αναφερθούμε και σε αυτό σαν σύλλογος. Εκεί έχουμε και έναν άνθρωπο που συνεργάζεται και εσείς, γιατί το γνωρίζω, είναι ο κύριος Παπα-Νικολάου Νίκος, που είναι ο ψυχολόγος της ομάδας, ο οποίος με βοηθάει πάρα πολύ στη διαχείριση της ψυχολογίας των παιδιών. Φανταστείτε ότι κάνουμε μία φορά το μήνα μία συνεδρία ομαδικά στο αγωνιστικό τμήμα, για να μπορέσουμε λίγο να αντιληφθούμε τα παιδιά πώς σκέφτονται. Επίσης, θέλω να σας πω και για τον κύριο Αντωνακάκη Δημήτρη, ο οποίος είναι ο γιατρός της ομάδας. Και έπειτα θέλω να αναφερθώ και στους συναδέλφους προπονητές, την κυρία Μαραγκάκη Εύη, την κυρία Σεγνιωτάκη Κατερίνα, την κυρία Φιλίπα Χαλκουτσάκη και τον κύριο Στέλιο Στουραίτη, που είναι στο κομμάτι των Ακαδημιών και με βοηθάνε πολύ στο να εκτελέσουμε το έργο της προπονητικής. Εδώ βέβαια θέλω οπωσδήποτε να αναφερθώ και στους αθλητές που είναι οι πρωταγωνιστές, και αυτοί είναι οι άμεσοι συνεργάτες, ειδικά εμάς των προπονητών. Και βέβαια θέλω να αναφερθώ και στους γονείς, όπου μας υποστηρίζουν και μάλιστα προσπαθούν πάντα να είναι κοντά μας. Να περάσουμε και στο Γεράσιμο τον Πατούνα. Ένας από τους αθλητές που συμμετέχει στις επόμενες μέρες στη δεύτερη φάση του Πανελλήνου Πρωταθλήματος στο κολυμβητήριο ΟΑΚΑ, μεταξύ των κορυφαίων, η αλήθεια είναι, της Ελλάδας. Μαζί από τον ωκεανό έχω κάποια ονόματα και πρέπει να τα αναφέρω. Είναι ο Φώτης ο Βαλέργας, η Βασιλική Νηράκη και ο Κώστας ο Ψαρομίλιγκος. Και βέβαια Γεράσιμε σίγουρα θα είναι μια τεράστια εμπειρία. Και θέλω λίγο να αναφερθούμε και στους βασικούς στόχους. Καλησπέρα και από μένα. Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία να πηγαίνεις να βλέπεις ένα τεράστιο κολυμπητήριο με ωραίες θερμοκρασίες, να κολυμπάς τα αγωνίσματά σου και το άθλημα που αγαπάς. Και φέτος η βασική μου στόχη είναι στα τρία αγωνίσματά μου, 1500 μέτρα, 400 και 800 ελεύθερο, να κατακτήσω μέσα στις 8 θέσεις. Και επειδή είμαι και αρκετά κοντά, ίσως και καμία θύση στο βάθρο που μπορεί να μου δώσει αρκετά μόρια για τις Πανελλήνιες. Η καθημερινότητα ενός αθλητή πώς είναι και πώς βιώνεις βέβαια και αυτή την εμπειρία σου στο σωματείο, στον όμιλο του ωκεανού? Κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς η καθημερινότητα είναι αρκετά δύσκολη για μένα. Ξυπνάω αρκετά το πρωί κατά τις 6 και έχω πρωινές προπονήσεις. Έπειτα μετά την προπόνηση έχω στο σχολείο που πρέπει και εκεί πέρα να τα πηγαίνω αρκετά καλά για να πετύχω και τους στόχους μου για το μέλλον. Έπειτα έχω τα φροντιστήριά μου για να πετύχω σε μια σχολή που θέλω να περάσω. Και μετά τα φροντιστήρια έχω τις απογευματινές προπονήσεις που έχω την προπόνησή μου μέχρι το βράδυ κατά τις 9.30 και τέλος έχω το διάβασμα. Μάλιστα. Κύριε Παπαγρηγορίου, θέλω λίγο να μου πείτε αν σας ικανοποιεί αυτή η εξέλιξη των αθλητών σας, η συμμετοχή μεταξύ άλλων στο Πανελλήνιο. Είχαμε και τις εξελίξεις στις προαγωνιστικές κατηγορίες στα Χανιά. Τεράστια προσπάθεια, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, αυτά τα παιδιά που σας ακούσατε για το Γεράσιμο είναι παιδιά που τους λέω ήρωες. Ανεξαρτήτως αν είναι πρώτη, αν είναι πέμπτη, αν είναι όγδοη, αν είναι τελευταίοι. Σκεφτείτε ένα παιδί σε αυτή την ηλικία να βιώνει αυτές τις καταστάσεις. Νομίζω ότι είναι κάτι, όλα αυτά τα παιδιά πρέπει να τα χειροκροτούμε και πρέπει μέσα στην κοινωνία να βγαίνουν μπροστά και να δείχνουν τον δρόμο. Τώρα, όσον αφορά και τα αποτελέσματα που είπατε στα Χανιά, εντάξει, το μεγαλύτερο αποτέλεσμα που πήρα ήταν τελειώνοντας τα παιδιά, το χαμόγελό τους, γιατί αυτά τους δίνει δύναμη για τη συνέχεια. Ανεξάρτητα ότι και αυτή η χρονιά ήταν μια χρονιά που προσπαθήσαμε να, μάλλον πήγαμε καλύτερα σε σχέση με τις προηγούμενες, και από θέμα συμμετοχής παιδιών, αλλά και από θέμα μεταλλείων και αποτελεσμάτων. Μάλιστα. Οπότε σίγουρα είμαι πολύ ικανοποιημένος, γιατί τα παιδιά, όλη αυτή τη συνεργασία που είχαμε όλη τη χρονιά ήταν εξαιρετική. Να κλείσουμε με την κυρία Πασπαλάκη να μας μιλήσει για το κλείσιμο της σεζόν και πότε θα επιστρέψουν βέβαια και τα παιδιά στις κολυμβητικές τους υποχρεώσεις. Αφού ξεκουραστούν βέβαια λίγο, έτσι, γιατί είναι καλοκαίρι πια, σιγά σιγά τελειώνουμε. Αυτό λέω, αξίζουμε. Βέβαια, εννοείται.
Τελειώνουμε την αγωνιστική δράση με τη δεύτερη φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος που θα ανέβουμε με τους 4 αθλητές. Αυτό ολοκληρώνεται 17 Ιουλίου, 14 με 17 είναι οι αγώνες στο ΆΚΑ. Ωστόσο θα συνεχιστούν για λίγο ακόμα οι προπονήσεις και των υπόλοιπων τμήματων μέχρι τέλος Ιουλίου, όπου τους ετοιμάζουμε και ένα beach party να διασκεδάσουν παιδιά, γονείς, να κάνουμε τις βραβεύσεις των αθλητών για την προσπάθειά τους όλη τη σεζόν. Οπότε θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα τον Αύγουστο. 1 Σεπτεμβρίου ξεκινάμε κανονικά με τα παιδιά αγωνιστικού, προαγωνιστικού να θέσουν τους νέους στόχους για τη σεζόν και φυσικά με μικρούς νέους αθλητές που με πολύ χαρά θα θέλουμε να τους γνωρίσουμε και να μας γνωρίσουν από κοντά. Μάλιστα. Κυρία Πασπαλάκη, κύριε Παπαγρηγορίου, Γεράσιμε Πατούνα, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Καλό καλοκαίρι, καλές επιτυχίες βέβαια, κάθε επιτυχία και δύναμη. Και υγεία πάνω απ' όλα, βασικό. Σε ευχαριστούμε πολύ και το κυριότερο είναι που θέλω μέσα στο καλοκαίρι να γυρίσουν όλοι υγιείς 1 Σεπτεμβρίου και γεμάτη όρεξη και διάθεση μέσα στις πισίνες. Σωστά, να είστε Μπορώ καλά. Μπορώ να συμπληρώσω κάτι τελευταίο. Ναι. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους γονείς των παιδιών που στηρίζουν τις προσπάθειές τους και εμάς δίπλα σε αυτούς. Είναι πολύτιμη βοήθεια πάντα, οπότε τους ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, την καλησπέρα μας. Καλό βράδυ σε όλους. Να είστε καλή καλά. Συνέχεια. Ιδιαίτερη χαρά μας. Να είστε καλά.